Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να μεταφερθούμε ακόμα πιο βόρεια. Να πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη και να πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον οποίο και βλέπουμε στις οθόνες μας, τον κύριο Κώστα Αγγιουλέκα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Γεια σας. Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Γεια σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε. Έτσι πολύ καλοκαιρινό, ξέρετε, το πλάνο που έχετε πίσω σας. Για όσους δεν ξέρουν, εκεί που είναι ο σταθμός του Sky, είναι ακριβώς μπροστά αυτό το πλάνο που βλέπει κανείς. Έτσι, περιοριζόμαστε. Θυμίζεται ότι έχουμε καλοκαίρι. Μόνο από αυτό τουλάχιστον εμείς που μένουμε εδώ, όπως και εσείς πίσω, αλλά ευελπιστούμε όλοι ότι θα έρθουν κάποια στιγμή οι διακοπές για μας. Όπως θα έρθουν και οι διακοπές, αλλά φαίνεται ότι θα είναι ολιγοήμερες για το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα, άλλωστε, που εξέπεμψε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το τελευταίο αυτό πριν την ανάπαυλα του Αυγούστου. Γιατί αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η καθημερινότητα τρέχει, η ταχύτητα πρέπει να υπάρχει και τα προβλήματα δεν σταματούν, έτσι. Για γκάλιο αλίμονο, εάν η κυβέρνηση ζητούσε από τον ελληνικό λαό να της δώσει κάποια πίστοση για να κάνουν τα μέλη της διακοπές. Ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Τα προβλήματα είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ για να ασχολούμαστε με τα προβλήματα, να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανακοπεί, πολύ περισσότερο για λόγους θεσμικών διακοπών. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο τα θέματα της καθημερινότητας που είναι πραγματικά φοβερά πιεστικά. Η ενεργειακή κρίση την οποία τη βιώνουμε τώρα αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα έντονα στην πατρίδα μας. Και όλα τα υπόλοιπα, η ακρίβεια. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα στα οποία έχει στραμμένη την προσοχή της η χώρα μας. Και βεβαίως αυτό αφορά στην ασφάλεια όλων μας, ενώ την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι εκεί απρόβλεπτες. Βέβαια. Και όλοι παρακολουθούμε και με μεγάλη ανησυχία, αλλά και με πολύ προσοχή βήμα-βήμα κάθε εξέλιξη. Γιατί είναι και μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ανά πάσα στιγμή την ευρύτερη γειτονιά, ποικιλοτρόπως. Οπότε είναι λογικό ότι όλα είναι στο μικροσκόπιο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, πάνω από τα βόρεια σύνορά μας, μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, αν δει κανείς το χάρτη, είμαστε πολύ κοντά και στις δύο περιοχές. Αυτό δεν το λέω για να εμπνεύσω ανησυχία σε κάποιους. Το λέω απλώς για να καταλάβει ο καθένας ότι είναι απόλυτα λογικό η πατρίδα μας, η χώρα μας, το κράτος να είναι προσιλωμένο σε αυτό το οποίο αφορά στην καθημερινότητα του πολίτη, παράλληλα όμως να εξασφαλίζει την ειρήνη, να κατοχυρώνει αν το θέλετε την ειρήνη, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διαφυλάξει την ηρεμία στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας. Και βλέπουμε βεβαίως ότι στη γειτονιά μας πολλές φορές δεν είναι όλοι εκείνοι οι καλοί γείτονες που επιδιώκουν αυτό που επιδιώκει η Ελλάδα. Δεχόμαστε προκλήσεις από διάφορες πλευρές. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά δίνει τις δικές της ξεκάθαρες απαντήσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να εκπέμψουμε ως μήνυμα είναι ότι η απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα και με την εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ακριβώς να μπορέσουμε να κάνουμε τους Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα, όπου μπορεί ο καθένας να κάνει το πρόγραμμά του, να προσπαθεί να δει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία και όχι με ανησυχία. Είχαμε χθες, κύριε Γκιουλέκα, τον ανασχηματισμό των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και φαίνεται έτσι από την πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον ότι εισακούστηκαν οι φωνές από το εσωτερικό της παράταξης για μεγαλύτερη ισορροπία, αν θέλετε, μεταξύ κεντρών και δεξιών στελεχών στο νέο σχήμα με βάση τις αποχωρήσεις και τις αφίξεις, να το πούμε έτσι. Θεωρείτε ότι ήταν μία απάντηση στο μήνυμα των πρόσφατων ευρωεκλογών? Καταρχήν και δημοσιογραφικά, επειδή και εγώ είμαι δημοσιογράφος στα επαγγελματικά μου και δικηγόρος, δημοσιογραφικά εγώ θα βάζα ένα τίτλο «Άρωμα γυναίκας». Υπάρχει πραγματικά έτσι μια μεγάλη συμμετοχή γυναικών στο νέο σχήμα των Γενικών Γραμματέων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, όχι γιατί είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε και είναι μια πρωτοτυπία, είναι το φυσιολογικό που πρέπει να συμβαίνει. Και χαίρομαι γιατί στη δική μας κυβέρνηση όντως πολλές γυναίκες βρίσκονται και στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και στο σχήμα των Γενικών Γραμματέων. Τώρα για το άλλο που με ρωτήσατε,
Είναι λογικό ότι τα μηνύματα τα οποία ελήφθησαν από τις πρόσφατες ευρωεκλογές 9 Ιουνίου μεταφέρθηκαν σε εμάς και τα μεταφράσαμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή... Βεβαίως, θα σας πω, καταρχήν όλοι μας κρινόμαστε από την αποτελεσματικότητα και τη δράση μας. Κυρίως. Είναι σημαντικό ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι συγχαίρει και πραγματικά ευχαριστεί τους αποχωρούντες γενικούς γραμματείς για το έργο που παρήγαγαν. Δεν έγινε κάτι δηλαδή το οποίο, ξέρετε, ανέτρεψε δεδομένα. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνει νέο αίμα, μπαίνουν νέοι άνθρωποι και βεβαίως από άνθρωποι που προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους, ας το πω έτσι ευρύτερα, αυτό και εμπλουτίζει την εμβέλειά μας και από την άλλη αποδεικνύει ότι το πρώτο και το κύριο χαρακτηριστικό κριτήριο για την επιλογή κάποιων προσώπων είναι η ικανότητα, η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα δικά σας. Να πάμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, που ίσως και η Τζέννη τα ξέρει καλύτερα, λόγω Βορείου Ελλάδος. Και έχετε να κάνετε με δύο βορειοελλαδίτισες, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως ξέρουμε όλοι... Σας και στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Μακάρι να έρθουμε. Να βρούμε το χρόνο να έρθουμε. Εμείς λοιπόν, τώρα, ξέρετε, είμαστε σε μια προετοιμασία. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Και αυτό για μας είναι μια από τις άμεσες προτεραιότητές μας, γιατί δικαίως λέγεται ότι εκείνες τις ημέρες η καρδιά της οικονομικής Ελλάδας χτυπά στην Θεσσαλονίκη. Και όλα στην τα φώτα Ελλάδα πέφτουν πάνω σας, βέβαια. Έτσι. Θέλετε όμως να μας δώσετε. Αρκεί τα φώτα να μην σβήνουν μετά και ξεχνιέται η Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι και η εντολή που έχουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τα αλήθεια φώτα να παραμένουν αυτό ανοιχτά. Έτσι. Κύριε Γκιουλέκα, θα μας δώσετε μία εικόνα τι γίνεται με το κυκλοφοριακό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αναμένουμε το flyover, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μέχρι που να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, ταλαιπωρούνται πολλοί Θεσσαλονικείς. Πολύ επιγραμματικά θα σας πω ότι όπου γίνεται ένα μεγάλο έργο υποδομής, ασφαλώς αυτό σημαίνει μια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της περιοχής αυτής έως όταν ολοκληρωθεί το έργο. Το flyover ήταν ένα απαραίτητο έργο γιατί σύμφωνα με τις μετρήσεις η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης σε 4-5 χρόνια θα είχε κορεστεί παντελώς με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μια σημαντική ουσιαστική παρέμβαση και αυτή η παρέμβαση είναι το flyover. Αυτό που βάλαμε ως σκοπό από την πρώτη ώρα που εγώ πήρα την εντολή να έρθω εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον τομέα της Μακεδονίας και της Θράκης, είναι να δούμε τι θα κάνουμε για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά βεβαίως η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η πρωτεύουσα αυτής της περιοχής, μιλάμε για περισσότερο από 1 εκατομμύριο, περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να στρέψουμε τη ματιά μας, όπως κάνουμε, και τη φροντίδα μας πάνω σε αυτό το τομέα. Με αλλεπάλληλες λοιπόν συσκέψεις, μια πολύ μεγάλη ευρεία σύσκεψη που έγινε πριν από 15 μέρες και μια σύσκεψη που έγινε μόλις χθες, η σύσκεψη του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, εξετάζουμε όλα τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και βλέπουμε τα καινούργια μέτρα πρώτα-πρώτα για να ανακουφίσουμε λίγο την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων, να μπορούν δηλαδή από το Σεπτέμβριο που η πόλη επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς, γιατί τώρα είναι μια θερινή περίοδος που υπάρχει, αν το θέλετε, ένα περιθώριο κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να μην βρίσκονται στην πόλη. Από το Σεπτέμβριο και μετά μας ενδιαφέρει και οι συνθήκες κυκλοφορίας να είναι πιο ανθρώπινες. Γι' αυτό σε αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς, περιφέρεια, τους δημάρχους, την τροχέα, την πυροσβεστική, γιατί πρέπει να προβλέψουμε και έκτακτα περιστατικά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, προσπαθούμε να πάρουμε μια σειρά από μέτρα, αλλά και να εφαρμόσουμε κάποιες έξυπνες λύσεις. Όπως δηλαδή. Ήδη, θα σας πω, την προηγούμενη φορά ήταν εδώ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Σταϊκούρας, με τους δύο υφυπουργούς, τον κύριο Ταχιάου και τον κύριο Οικονόμου. Ήρθε ο κύριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και με αυτόν εξετάζουμε αφενός μεν μία χαρτογράφηση της περιοχής γύρω από τον περιφερειακό, για να μπορεί ο κάθε Θεσσαλονικιός και ο κάθε επισκέπτης να έχει μία εφαρμογή στο κινητό του, μέσα από το οποίο θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής και άλλων διαδρομών για να αποφύγει την ήδη κουρασμένη και κορεσμένη κυκλοφοριακά. Πολύ σημαντικό να έχουν εναλλακτικές, έτσι, ναι. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι με μια σειρά από έξυπνους αισθητήρες που βάζουμε σε σημεία της πόλης για να αποφεύγονται τα δίπλο παρκαρίσματα, προσπαθούμε να έχουμε μια άμεση επέμβαση εκεί.
Το τρίτο είναι τα μέτρα που έχουμε για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, στον περιφερειακό. Mm-hmm. Και το τέταρτο, που για μας είναι επίσης σημαντικό, είναι να δούμε πώς όλοι μαζί συντονισμένοι θα βρούμε κάποιες νέες θέσεις πρόσχερης στάθμευσης. Μιλάμε για 700 με 800 θέσεις πέριξ της πόλεως, πέριξ του κέντρου της πόλεως, για να μπορούμε, κυρία Γκάλιο, κυρία Κωνσταντακίδου, να έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε στο Θεσσαλονίκη ότι μπορούν να μην παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και μπορούν μέσα στο κέντρο να κινούνται με μια πύκνωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, των αστικών λεωφορείων δηλαδή, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η ζωή μας όσο διαρκεί το flyover. Αυτό είναι, ξέρετε, κάτι και για το πόσο απαραίτητο. Το χρονοδιάγραμμα τι λέει μέχρι στιγμής? Πότε το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το flyover θα παραδοθεί το 2027. Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν και κυρίως οι Βόρειο-Ελλαδίτες και οι Θεσσαλονικείς, ότι επειδή το flyover κατασκευάζεται με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ναι, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, σε αυτή τη μέθοδο ο ιδιώτης, η κατασκευάστρια εταιρεία, πληρώνει όλα τα χρήματα από ίδιους πόρους, δηλαδή από την τσέπη της, mm-hmm, κατασκευάζει το έργο και πληρώνεται για τη συμφωνηθήσα αμοιβή της αφού παραδώσει το έργο. Άρα, ναι, λοιπόν και η ίδια κατασκευάστρια εταιρεία έχει κάθε λόγο να θέλει να τελειώσει μια ώρα, βέβαια, πιο γρήγορα, ακριβώς για να πάρει τα χρήματά της. Βέβαια. Και βέβαια είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας, ότι ένα μεγάλο έργο υποδομής, εμβληματικό θα έλεγα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα έργο που έγινε αφορμή να υπάρξει μια απόλυτη καχυποψία στις προηγούμενες κυβερνήσεις, στο πολιτικό σύστημα συνολικά, είναι το έργο του μετρό. Το μετρό θα πει. Το οποίο έχει καταντήσει γιοφύρι της Σάρτας, κυρία Γκάλιο. Να το λέω έτσι απερίφραστα, διότι εδώ δεν είναι να κρυβόμαστε. Θυμόμαστε και τον εμπεγμό που υποστήκαμε η Θεσσαλονικής όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ήρθε εδώ και προσπαθούσε να πείσει τους Θεσσαλονικείς ότι το έργο είναι έτοιμο να παραδοθεί, ζωγραφίζοντας μηχανήματα. Ναι, από μακέτες σε μουσαμάδες περνάγαμε σε αυτό σε το περιβόητο και τα λοιπά. Ναι, ξέρετε, ναι, όλα αυτά, ναι, είναι ντροπή κανείς πια να τα σκέφτεται. Έτσι λοιπόν είμαστε στην θέση πια, σύμφωνα με τη δέσμευση που είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει αναλάβει απέναντι στην πόλη, ότι στις 30 Νοεμβρίου, στα τέλη Νοεμβρίου, το μετρό παραδίδεται στην κοινή χρήση. Με άλλα λόγια, κόβεται το πρώτο εισιτήριο. Και αυτό είναι κάτι που θα ανακουφίσει την καθημερινότητα πολύ σημαντικά. Και θα βοηθήσει και στην ταλαιπωρία από το flyover. Θα είναι ακριβώς ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ακριβώς, για τους δρόμους και το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Να αλλά σας κυρία ευχαριστήσω. Γκάλιο, ταυτόχρονα, ξέρετε, θα αποκαταστήσει και τη χαμένη αξιοπιστία, εννοείται, απέναντι στον πολιτικό κόσμο. Εννοείται. Έτσι. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, λένε οι περισσότεροι Θεσσαλονίκης. Και πρώτα ο Θεός θα κυκλοφορήσετε και με αυτό. Είναι ένα υπερσύγχρονο μετρό, καλύτερο από τη Αθήνα, δεν το λέω ανταγωνιστικά, αλλά είναι πολύ πιο σύγχρονο από την Αθήνα. Θα το χαρούμε όλοι και πάνω απ' όλα θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Εννοείται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εσείς.